Would you it all, everything on our own? We don't need anything or πολλά, Σταύρο. Κατερίνα. Είπα στο αρχικό βίντεο και τα θυμάμαι τόσο καλά γιατί τα είπα χτες και το γράψα να μην νομίζετε ότι τα θυμάμαι συνήθως τόσο. Ότι θέλω, καθώς πλησιάζουμε στο X-Factor, στο τέλος, στο τελικό, ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι νικητής να είναι κάποιος ο οποίος θα προσθέσει κάτι στην ελληνική μουσική βιομηχανία και θα είμαστε όλοι πολύ περήφανοι. Θα σου πω κάτι το οποίο δείχνει πολύ ανιδιοτελές αλλά είναι πολύ ειλικρινές. Θα σε ήθελα για νικητή στο X-Factor. Ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα Καγκάκη. Γιώργο Λεπέντε. Εγώ έλεγα κάτι... κάτι που κάπως μου έχει μείνει. Το έλεγα αρκετές φορές όταν έκανε το Fame με τον Νίκο. Πριν αρκετά χρόνια. Το 95. Το 95. Θέλω να τριχιάσω όταν βλέπω έναν τραγουδιστή και τον ακούω και να με αγγίξει. Εσύ, κύριε, αυτό το κάνεις σε μένα και το κάνεις απόψε. Αυτό είναι... αυτό είναι για μένα το πιο ουσιαστικό πράγμα που πρέπει να μου κάνει εμένα ένας καλλιτέχνης. Να χαρώ, να γελάσω, να κλαίω, να αισθάνομαι πράγματα, να με αγγίζει. Σταυρό, είσαι πάρα πολύ καλός. Μην υπερβάλλω, μην σου δώσω αυτό που σου έδωσε η Κατερίνα, σε θέλω στους τέσσερις. Είσαι πολύ καλός, Σταύρο μου. Συγχαρητήρια και σήμερα αυτά που σου έλειπαν την προηγούμενη εβδομάδα που σου έλεγε ο κύριος Στεφάνος, τα είδα. Ευαισθησία, μπήκε στο κομμάτι, κάποιες κινήσεις, τράβηγες το πουκάμισό σου, έκατσες κάτω, έκανες πράγματα, συγκεντρώθηκες χωρίς φόβο και μπήκε στο κομμάτι. Μπράβο ρε, αυτό πήγε πολύ καλά. Γιώργο. Άρε Σταύρο. Σε ρώτησα στα καμαρίνια προηγουμένως που αλλάζαμε στην ίδια αίθουσα εκεί, τι σπουδές έχεις κάνει, και μου λες τίποτα.
Είσαι η απόδειξη. Ναι, μουσικές σπουδές. Μουσικές. Για μουσική μιλάω. Και λες, τι έκανα εγώ 20 χρόνια στο Berkeley, ε? Δεν έμεινα και 20 χρόνια στο Berkeley, θα έπρεπε να πάω. Κάτσε. Λοιπόν. Σταύρο μου, είσαι η απόδειξη ενός αυθεντικού ταλέντου. Ενός ανθρώπου που ξέρει και διαχειρίζεται. Με καλή έννοια το διαχειρίζεται. Την ταπεινότητά του, το ήθος του. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που σε έχουμε κοντά μας. Θα ήθελα ο κύριος Θεοφάνος, όπως εγώ παραδέχτηκα το λάθος μου με την Ήβη και είπα την έκοψα στις οντισιόν και ήταν λάθος μου, να το πει και ο Θεοφάνος για τον Σταύρο, ο οποίος τον έκοψε στις οντισιόν. Δεν το έχει παραδεχτεί ακόμα. Λέγε, Θεοφάνος. Καλό μου έκανε πάντως. Λοιπόν, είπα στο βίντεο ότι ακόμα δεν έχεις δώσει το 100% σου. Σήμερα το έδωσες. Ήσουν αριστούλημα. Ήσουν αυτό ακριβώς που είχες, αυτό ακριβώς αυτό που είχες όταν σε είχα πρωτοδεί. Και είχα πει, αυτό το παιδί το θέλω να είναι στην ομάδα μου, να πάρω την ομάδα αυτή, να δουλέψω μαζί του, να τραγουδάει και να τον χαίρομαι. Έτσι ακριβώς ήσουν σήμερα. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Για μένα, ο νικητής του X Factor 2